δημοσιοδιάλογο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η μεγάλη και ευαίσθητη συζήτηση για το θέμα της ευθανασίας ή υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, με τα ερωτήματα να είναι καυτά. Ένα ζήτημα που προκαλεί ενδιασμού στην κοινωνία των πολιτών, αφού μόνο σε 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε εφαρμογή. Στην Ισπανία τέθηκε σε ισχύ ο νόμος της ευθανασίας μόλις πριν λίγους μήνες, καθιστώντας την ως την τέταρτη χώρα που επιτρέπει στους ασθενείς που πάσχουν από ανίατες ασθένειες να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο πάντως συνεχίζει να υφίσταται η απαγόρευση της ευθανασίας και η υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Για το θέμα της ευθανασίας μίλησαν οι πολίτες στην κάμερα της Digital. Απαλλαγή από τον πόνο ή αυτοχειρία. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας, ακόμα και με τη συγκατάθεσή σας, να πάρει τη ζωή του, ακόμα και αν βασανίζεσαι. Όχι, δεν είμαι υπέρ. Τι να πω, αλλά άμα δεν το περάσω εγώ, όχι, δεν είμαι υπέρ όμως. Θεωρώ ότι απαλλάσσει το πόνο φτάνει πριν φτάσει σε αυτό το στάδιο να έχει γνώση ο ασθενής και να συνενέσει όσον αφορά τους συγγενείς του. Εγώ απλώς πιστεύω ότι άμα ένας ασθενής φτάσει σε τελικό στάδιο και καταλαβαίνει ότι τελειώνει η ζωή του, η ψυχολογία του και μόνο δεν είναι σε θέση για να κρίνει αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι. Θεωρώ ταλαιπωρία να τον έχεις σε μηχανήματα απλά εν ζωή ενώ μπορεί να αντιδράσει. Αλλά και το άλλο να το... η ευθανασία είναι το δικό μας το χέρι. Το βίωμα αυτού του ανθρώπου που υποφέρει πραγματικά το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Οπότε εάν αποφασίσει ο ίδιος και όχι μέρος της οικογένειάς του ότι δεν θέλει να υποφέρει άλλο, πρέπει να γίνει σεβαστό. Εγώ πιστεύω ότι σε συνεννόηση με ειδικούς αρμόδιους όπως ψυχολόγοι, γιατροί, να πάρθει συλλογικά αυτή η απόφαση. Αν το θέλει ο ίδιος να το κάνει, να το κάνει. Τώρα να πάρει απόφαση κάποιος άλλος για τον ίδιο, νομίζω διαφωνώ. Η Εκκλησία δε, όπως όλα δείχνουν, δεν φαίνεται να ανοίγει την πόρτα για διάλογο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η νομιμοποίηση της ευθανασίας δεν φαίνεται να είναι απλή διαδικασία, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χρήστο Κληρίδη να εξηγεί πως ο υφιστάμενος ποινικός κώδικας αποτελεί κόλλημα. Στην Κύπρο, η υποβοήθηση κάποιου στο να θέσει τέρμα στη ζωή του ορίζεται στον ποινικό κώδικα και επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 10 έτη. Πάντως, σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, καθηγητή Κωνσταντίνο Φελά, μας αναφέρθηκε ότι το θέμα της ευθανασίας θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα της Επιτροπής. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου θα εκδώσει το επόμενο διάστημα γνώμη για το ζήτημα της ευθανασίας. Στόχος είναι να βρεθεί το θέμα στο προσκήνιο και να αρχίσει ο δημόσιος διάλογος. Επιθυμούμε να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου θα διοργανώσει το επόμενο διάστημα συζήτησης στρογγυλής με τη συμμετοχή ιατρών, δικηγόρων και άλλων εμπλεκόμενων πλευρών. Πρόκειται για ένα λεπτό και ευαίσθητο θέμα και ως τέτοιο θα πάμε αμέσως να το προσεγγίσουμε μαζί με τον ψυχίατρο Δόκτωρ Γιώργο Μικελίδη. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπορούμε λοιπόν να κωδικοποιήσουμε τις βασικές πτυχές του πολύπλοκου αυτού θέματος? Ναι, καταρχάς θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει η ενεργητική ευθανασία, η παθητική ευθανασία και η υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Όταν πρόκειται για τρία θέματα τα οποία κάποιος θα μπορούσε να πει είναι ξεχωριστά, είναι διαφορετικά, διότι υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες. Είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, είναι ιατρικό, νομικό, αλλά ταυτόχρονα και ηθικό. Οπότε η αλήθεια είναι ότι σηκώνει συζήτηση, είναι μια πολυθεματική συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει, όπως χώρες της Ευρώπης αλλά και χώρες όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, όπου υπάρχει η δυνατότητα αυτή, είναι ξεκάθαρο ανθρώπινο δικαίωμα, το δικαίωμα στη ζωή, είναι αναφέρετο δικαίωμα, ενώ το δικαίωμα στο θάνατο είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρο και θα τύχει συζήτησης όπως έχετε αναφέρει προηγουμένως και στην Κύπρο. Αναμένουμε να τεθεί ενώπιον και της Επιτροπής Βιοηθικής, της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, γιατρέ. Αλλά ωστόσο έχω κρατήσει και μία δήλωση από πολίτες που έκανε πριν από λίγο, που είδαμε στο ρεπορτάζ πριν από λίγο. Να έχει γνώση ο ασθενής, άρα να έχει την
να είναι στα καλά του που λέμε, συγγνώμη για αυτή την αδόκιμη έκφραση, να μας πείτε εσείς επιστημονικά τη δική σας θέση, για να μπορέσει να συνενέσει σε μια τέτοια απόφαση. Να μην είναι ουσιαστικά απόφαση κάποιου συγγενή, αλλά να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι υγιής ψυχολογικά, ψυχικά, και για να συνενέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που αφορά περισσότερο τα δικά σας, τα δικά σας χωράφια, τα ψυχιατρικά. Ναι, πολύ σωστά. Χώρες όπως για παράδειγμα η Νέα Ζηλανδία, είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρει όπου η ευθανασία είναι μια επιλογή, ότι το άτομο δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε μορφή ψυχικής διαταραχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το άτομο να έχει την ικανότητα να ζυγίσει τα θετικά και τα αρνητικά μιας τέτοιας διαδικασίας, η οποία θα οδηγήσει στον θάνατό του. Όταν ένα άτομο, για παράδειγμα, πάσχει από κατάθλιψη ή πάσχει από άλλες ψυχικές διαταραχές, όπου η ικανότητά του επηρεάζεται με έναν αρνητικό τρόπο, πολλές φορές στο ιατρείο θα ακούσουμε: «Γιατρέ, δεν θέλω πλέον να ζω, έχω αυτοκτονικό ιδιασμό, σκέφτομαι την αυτοκτονία». Οπότε μπαίνουν στο παιχνίδι διάφορα ηθικά διλήμματα. Είναι ξεκάθαρο, όταν ένα άτομο πάσχει από ψυχική διαταραχή που επηρεάζει την κριτική ικανότητά του, τότε στις πλήστες περιπτώσεις ή σε όλες τις περιπτώσεις, θα έλεγα, δεν θα έπρεπε να τεθεί τέτοιο θέμα σε νομοθετικό πλαίσιο, να είναι ξεκάθαρο. Πολλές φορές, θα έλεγα, υπάρχει η δικαστική διαδικασία, δηλαδή να παρουσιάζονται ιατρικές εκθέσεις, είτε από ψυχίατρο, είτε από ιατρό, είτε η συγκατάθεση του ασθενούς, να αξιολογούνται από το δικαστήριο και να κρίνεται αναλόγως αν υπάρχει το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και να υπάρχει η δικαστική απόφαση όσον αφορά τέτοιο σοβαρό θέμα. Πολύ εύστοχο, γιατρέ, αυτό, διότι θα ήταν ένα από τα επόμενα μου ερωτήματα. Ουσιαστικά, υπάρχουν οι δομές για να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους? Μήπως πρέπει να προηγηθεί μια συζήτηση για τη δημιουργία των αναγκαίων δομών στήριξης της ψυχικής υγείας πριν να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι το συγκεκριμένο βήμα? Δίνεται η κατάλληλη έμφαση στη ψυχική υγεία όσο δίνεται στην σωματική υγεία? Όσον αφορά το θέμα της ευθανασίας, στις πλήστες χώρες αυτό που δίνεται, δηλαδή όταν υπάρχει η ευθανασία, συνήθως υπάρχουν αυστηρό πλαίσιο, οδηγίες, το νομοθετικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, δηλαδή για παράδειγμα ένα άτομο μπορεί να είναι σε τελικό στάδιο και το προσδόκιμο ζωής του, για παράδειγμα, να είναι οι 6 μήνες, να υπάρχουν βασανιστικοί πόνοι, δηλαδή πόνοι οι οποίοι δεν ελέγχονται μέσω κάποιας φαρμακευτικής αγωγής. Κυριολεκτικά ένα άτομο να βρίσκεται σε δυνητικά πολύ δύσκολη θέση, όπου η ζωή του είναι πραγματικά τυραννία, είναι ένα βάσανο και θεωρείται η ευθανασία σαν σε εισαγωγικά μια λύση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν και χώρες οι οποίες για χρόνιες παθήσεις αναφέρονται το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία σαν μια λύση. Είναι κάτι διαφορετικό, θα έλεγα, που δεν αφορά τις πλήστες χώρες όπου η ευθανασία είναι ξεκάθαρη και αφορά σοβαρές ανίατες σωματικές ασθένειες παρά οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, γιατρέ, να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, καθώς είναι ένα σοβαρό, εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, ταμπού ίσως, και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε ξανά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.